Καταρχάς, εσύ ήσουν άστεγη ποτέ? Υπήρξα άστεγη πριν μπω στο περιοδικό, πριν αρχίσει γίνω πωλήτρια της σχεδίας. Πόσο καιρό ήσουν άστεγη? Στα παγκάκια 10 μέρες, μετά σε μια αποθήκη έναν χρόνο, όπου και η αποθήκη στεγεία είναι, δεν είναι σπίτι. Πώς βρέθηκε στο περιοδικό? Στο περιοδικό βρέθηκα, το είδα στην τηλεόραση σε μια εκπομπή. Κάποιοι δημοσιογράφοι το παρουσίαζαν. Έψαξα να βρω τηλέφωνα και τα λοιπά. Α, Βρήκα μόνοι σου, δηλαδή. μόνη μου, ναι. Βρήκα μια πωλήτρια στο πόστο της ένα πρωινό. Τη ρώτησα, μου είπε και ήρθα στο περιοδικό. Με Αυτό δέχτηκαν είναι. πάρα πολύ ζεστά και αμέσως. Αυτό έγινε το 13. Α, είναι ήδη 4-5 χρόνια. Ναι, γιατί εγώ έμεινα άστεγη το 12, Φλεβάρι του 12. Στο περιοδικό μπήκα το 13, από το τρίτο τεύχος. Και ποια είναι η αποδοχή του κόσμου στο περιοδικό? Η αποδοχή του κόσμου είναι αγάπη. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Σέβεται και αγαπάει το περιοδικό, γιατί είναι σοβαρό περιοδικό, από ό,τι λένε. Γιατί συζητάμε με τον αναγνώστη. Δεν του δίνουμε απλά το περιοδικό, παίρνουμε τα χρήματα και φεύγουμε. Μαθαίνουν πράγματα που δεν έχουν άλλα περιοδικά. Μία γραφίστρια σήμερα γύρισε και μου είπε ότι κυρία Δήμητρα, εγώ ζω στο Λονδίνο, συγκρίνοντάς το γιατί μου το στέλνουν οι γονείς μου όταν δεν είμαι εδώ, με τον Big Issues, η διαφορά είναι τεράστια. Ετούτο είναι προσεγμένο, η ποιότητα από το χαρτί μέχρι την ύλη είναι καταπληκτική. Μάλιστα γύρισε και μου είπε, πολύ πολύ μεράκι αυτοί που το φτιάχνουν το περιοδικό. Πολύ μεράκι. Της είπα ευχαριστώ για την αγάπη της. Όχι, όχι. Σας λέω, ναι, όλοι λένε το πρώτο, δεύτερο τεύχος το παίρνουμε για σας, για να σας στηρίξουμε και τα λοιπά. Από εκεί και έπειτα τα πράγματα αλλάζουν. Έπειτα αν ανοίξετε το περιοδικό μέσα και δείτε την αλληλογραφία, ενεργότατοι αναγνώστες. Δεν είναι απλά το παίρνουμε, το διαβάζουμε και το πετάμε. Υπάρχουν αναγνώστες οι οποίοι το διαβάζουν και το βάζουν στα γραφεία τους. Υπάρχουν αναγνώστες που παίρνουν δύο και τρία και τα κάνουν δώρο για να μαθευτεί το περιοδικό. Είναι, τι να σας πω, κάτι που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Μια σχέση αγάπης. Ένα δώσε πάρε αγάπης. Και για το περιοδικό και για μας. Για εσάς μπορείτε να συντηρηθείτε, δηλαδή, από αυτές τις δυσκολίες, μπορείτε να συντηρηθείτε? Δεν έχω άλλους πόρους. Από το περιοδικό συντηρούμε και ζω. Δεν υπάρχουν άλλοι πόροι. Ούτε βοηθήματα, ούτε τίποτα. Αυτό αποδεδειγμένα μπορεί να φανεί. Πόσοι σαν και εσάς είναι, πόσοι πολιτές Είμαστε 180. 180 στην Από ό,τι είπε, Αθήνα. δεν νομίζω ότι είμαστε όλοι στην Αθήνα. Πρέπει να είμαστε και στη Θεσσαλονίκη.